Περιμένω να δω γραμμένη τη συμφωνία, κύριε Χατζή, να δω ακριβώς τι είναι. Να το πω ο κύριος Τόσκας, δεν είναι ότι. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Τόσκας. Περιμένω να τη δω γραμμένη. Σύμφωνη. Τελεία και παύλα. Δεύτερον. Ένα λεπτό. Δέχομαι αυτό που λέτε. Και το ερώτημά μου, νομίζω, είναι αυτονόητο το ερώτημα που τίθεται μετά από αυτό που λέτε. Αν τη δείτε γραμμένη και είναι έτσι. Μου είχε αρνητικά. Δεν μ' αρέσει. Τι θα κάνετε, μιλάγατε για αξιοπρέπεια. Δεν μπορώ να μιλάω. Λαού, κύριε Παξιτόπουλο, εδώ σε μένα, σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ναι. Οριώσαστε για αξιοπρέπεια. Πρέπει να είμαστε αξιοπρεπεί. Τα εθνικά μας δίκαια. Η κυριαρχία. Εδώ μαζί. Ακούστε, ακούστε. Θα σα πω ένα. Εάν είναι έτσι, εάν είναι έτσι. Κύριε Χατζή, προχτέ, χτε. Ναι. Έδειξε σε όλο τον κόσμο η τηλεόραση ένα παιδάκι που το πλένανε στη σκηνή στην Ιδωμένη. Ναι. Και πραγματικά ακούσαμε ότι το παιδί γεννήθηκε μέσα στη σκηνή. Ναι. Μα αναστατώθηκε όλος ο πλανήτης και λοιπά. Ναι. Και εμείς ενδιαφερθήκαμε, μάθαμε και το όνομα της γυναίκας που το έκανε και λοιπά. Το παιδί δεν γεννήθηκε μέσα στη σκηνή. Ήταν 6 ημερών παιδάκι, είχε γεννηθεί στις 6 Μαρτίου. Έχουν γεννηθεί 12 παιδάκια. Εντάξει, τώρα αυτό τι σχέση έχει. Έχει σχέση, διότι η είδηση ήταν ότι το παιδί γεννήθηκε μέσα στη σκηνή. Έχει σημασία. Πού είχε γεννηθεί, στο νοσοκομείο? Ναι, στο νοσοκομείο. Σε ποιο νοσοκομείο? Του Κιλκής. Ωραία, να το ψάξουμε. Σας τα λέω αυτά. Ένα λεπτό. Διότι ένα λεπτό. Η είδηση είναι πολύ εύκολο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ο κύριος Μουζάλας. Ένα λεπτό. Ναι. Ο κύριος Μουζάλας πριν από σήμερα το πρωί είπε ότι μακάρι να έρθουν οι Τούρκοι τοποτηρητές. Σας λέω ακριβώς αυτό που είπε. Ναι, σύμφωνοι, δεν διαφωνώ. Όχι, ένα λεπτό, γιατί σας αφορά, όχι. Σας αφορά προσωπικά. Δεν σας αμφισβητώ. Σας αφορά προσωπικά και είναι βαθύ πολιτικό το ζήτημα. Μακάρι να έρθουν, λέει, και όσοι δεν το θέλουν είναι κακοπροαίρετοι και αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Να το δούμε, κύριε Χατζή. Όχι άλλο. Ηρεμά και ωραία, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Δεν είναι. Να έρθει ο Τούρκος ο χωροφύλακας στη Χίο και στη Μητυλίνη δεν είναι θέμα. Είπα όχι αρνητικά δηλαδή. Να καλά, το δούμε πέρα. Στην πράξη. Καλά, εγώ θέλω να πω κάτι όμως σε αυτά που λέει ο κύριος Σταμάτης. Ναι.